περίεργα, σε μέσω πανδημίας, σε διαφορετικό χώρο, έτσι, πρώτη φορά φέτος στην Αγρέξ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υποδομή. Ελπίζω και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Να τον καλημερίσω όμως τον Νίκο. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στους ακροατές, στους φίλους παραγωγούς. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Ετοιμαζόμαστε για το περίπτερο. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις σε αυτή την περίοδο. Ξέρετε ότι για τα φυτώρια είναι ίσως η πιο δύσκολη περίοδος από άποψη φόρτου εργασίας. Παρ' όλα αυτά, συμμετέχουμε στην έκθεση, στηρίζουμε την προσπάθεια που γίνεται για την πόλη μας. Είναι η έκθεση της Ιεράπετρας. Όλοι οι τοπικές επιχειρήσεις, είναι δική μου άποψη, πρέπει να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Παρόλο που, όπως είπες, γίνεται σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο για τη χώρα, ολόκληρη, για τον κόσμο ολόκληρο, πρώτη έκθεση με πανδημία. Θα τηρήσουμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, θα προσέχουμε όλοι. Ναι, είναι σε ανοιχτό χώρο και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα αλλάξει λίγο η ψυχολογία του κόσμου. Θα πάμε μπροστά. Τι θα δείξετε στην έκθεση, γιατί είπαμε φόρτος εργασίας, φυτεύσεις αυτή την περίοδο, τι καινοτόμα πράγματα θα μας πείτε, θα μας δείξετε, συμβουλές στους παραγωγούς φαντάζομαι, έτσι και για τις νέες φυτεύσεις, εμείς η έκθεση γίνεται πάνω απ' όλα να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τους φίλους συνεργάτες, τους παραγωγούς, θα δείξουμε τα φυτά μας, θα δείξουμε... Τα εμβολιασμένα φυτά, θα επικεντρωθούμε στα εμβολιασμένα φυτά, διστέλεχα, μονοστέλεχα. Θα γίνει μια παρουσίαση των φυτών με τους δίσκους, θα ενημερωθεί πολύ καλύτερα ο κόσμος, θα τα δει live. Οπότε και όποια απορία ενδεχομένως να υπάρχει, θα λυθεί εκείνη την ώρα, έτσι, ή συμβουλές. Συμβουλές είναι η περίοδος που υπάρχει ενδιαφέρον, όλος ο κόσμος ρωτάει τι μπήκε, τι δεν μπήκε. Είναι η περίοδος που η Ιεράπετρα φυτεύει. Τώρα, ευχόμαστε όλοι πραγματικά να πάει καλά αυτή η έκθεση. Όλοι τη στηρίζουμε και εμείς από εδώ θα είμαστε εκεί με περίπτωρο. Θα έξω αν είμαστε γειτόνια, αλλά τέλος πάντων θα βρεθούμε είμαστε κάπου. Κοντά, έτσι, θα είμαστε κοντά. Τώρα, είναι 72-73 επιχειρήσεις που στηρίζουν. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Έτσι, είναι πολύ καλός σε σχέση με και με τα όσα περιγράψαμε προηγουμένως. Έτσι. Τα προηγούμενα χρόνια κάπου εκεί το ίδιο περίπου. Το ίδιο ήταν, εντάξει, όλοι περιμένουμε μια πιο μικρή επισκεψιμότητα λόγω του COVID, είναι οι συνθήκες που ζούμε, αλλά εγώ νομίζω ότι θα είναι το πρόσημο πολύ θετικό. Είναι μια έκθεση που γίνεται στην καρδιά της θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην Ελλάδα. Όποιος έρθει κάτι έχει να κερδίσει. Πληροφορίες τώρα έχετε, αν θα έρθουν ας πούμε, από άλλα μέρη της Κρήτης, επειδή είναι και Σαββατοκύριακο. Συντάξει, όσο επιτρέπουν επαφέρα μας, επειδή είναι Σαββατοκύριακο, από την υπόλοιπη Κρήτη κάποιοι θα έρθουν. Τώρα από την υπόλοιπη Ελλάδα είναι λίγο πιο διστακτική, αλλά και πάλι κάποιοι θα το τολμήσουν. Αλλά εντάξει. Εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, από να το πούνε μέχρι να έρθουν. Υπάρχει μια απόσταση. Σωστό και αυτό. Ωραία. Αλλά θεωρώ ότι η επισκεψιμότητα θα είναι καλή, γιατί ο καιρός βοηθάει, είναι ακόμα καλός. Ωραία. Μετά την έκθεση θα κάνουμε τον απολογισμό, να δούμε τι πήγε, τι δεν πήγε, τι μπορούμε να κάνουμε σαν πόλη, να καθιερωθεί αυτή η έκθεση. Ενδεχομένως, χθες, ας πούμε, ο κύριος Λάβδας μας έβαλε αλλαγή χρόνου. Δηλαδή, ας πούμε, θεωρεί ότι ο Γενάρης είναι ο καλύτερος, η καλύτερη χρονική στιγμή. Επειδή έτσι κιόλας και το άκουσα, συμφωνώ σχεδόν απόλυτα με αυτά που είπε για το χρόνο της έκθεσης. Εντάξει, είναι τώρα λίγο πριν την έκθεση, ίσως είναι και λίγο άκοψο να συζητάμε πότε θα έπρεπε να γίνει. Να το βάλουμε στο τραπέζι για την επόμενη έκθεση. Όπως είπατε κι εσείς, είναι ο Γενάρης, Φλεβάρης, είναι κατάλληλοι μήνες για να έρθουν από τον υπόλοιπο, από την υπόλοιπη Ελλάδα, από τα Βαλκάνια, από τις σκοτεινές χώρες, να τονώσουμε το εξαγωγικό ενδιαφέρον. Να γίνει μεσογειακή η έκθεση τέλος πάντων. Έτσι, να γίνει μεσογειακή, να είναι έτσι μια άλλη συμβαίνει. Ο χρόνος, νομίζω ότι ο πιο ενδεδειγμένος χρόνος είναι Γενάρη, Φλεβάρη. Τότε που έχουμε και αρκετά προϊόντα που είναι στο πικ της παραγωγής. Είμαστε στο πικ της παραγωγής, μπορούν να δουν καρπούς... Φρέσκους, δυνατούς, ζουμερούς. Ωραία. Δώσουμε στοιχεία με την ευκαιρία, έτσι, προσπαθούμε να δούμε την τάση φέτος, αν και από ό,τι έχω καταλάβει όλα τα χρόνια που μιλάμε, λίγο πολύ...
δεν διαφοροποιείται τόσο πολύ πια η, οι προτιμήσεις των παραγωγών με στο τι θα φυτέψουν. Σωστό είναι αυτό. Φέτος, βέβαια, κατά σύν να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, έχει ακόμα σχεδόν ένα μήνα που μπορούν να παραγγείλουν φυτά οι παραγωγοί. Οι ιδιαιτερότητες της φετινής χρονιάς είναι η μεγάλη αύξηση στο, σε αυτό που λέμε βελανίδι, στο ντοματίνι. Είναι η αύξηση, για την ώρα είναι τεράστια. Ας μην πούμε καλύτερα νούμερα και δεν τρομάζει ο κόσμος, να σας πω την αλήθεια. Αλήθεια. Αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες έχουμε. Αυτό σημαίνει γι' αυτό στα μεγάλα αστικά κέντρα. Φαίνεται ότι αυτό περπατάει. Παίρνουν τα, είναι συσκευασμένο σε ένα κουπάκι, το παίρνουν, παίρνουν και ένα, μια έτοιμη σαλάτα. Και... Να. Μήπως αυτό είναι παροδικό, γιατί αυτό το είδαμε τώρα στην, στην πανδημία με καραντίνα. Σίγουρα, και η ίσως... πανδημία σε αυτό είναι το προϊόν που ίσως βοήθησε περισσότερο από όλα στην κατανάλωσή του. Σίγουρα έπαιξε ρόλο. Από τώρα, αντίστοιχα... δεν ξέρουμε αν είναι παροδικό, θα δείξει δηλαδή αν η προτιμήση του καταναλωτή. Πάντως είχε όλα τα χαρακτηριστικά. Δεν το ξέρει κανείς, γιατί έχουν αρχίσει και το προωθούν και κάποιες εξαγωγές γίνονται και στα Βαλκάνια καταναλώνεται πλέον πολύ. Το θέμα είναι τώρα να δούμε να κρατήσει τις τιμές που είναι συμφέρουσες για τον παραγωγό. Ό,τι θα καταναλωθεί, θα καταναλωθεί. Το θέμα είναι να είναι ανταποδοτικό όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια τον παραγωγό, γιατί δεν είναι εύκολη η καλλιέργειά του. Και χρονοβόρα και πολλά εργατικά. Να. Δεν και είναι αυτό εύκολη. Αυξάνεται το κόστος παραγωγής του, ενδεχομένως από την ντομάτα που λέμε, να είναι περισσότερο. Το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο. Υψηλότερο. Γι' αυτό και, και οι τιμές, δεν ξέρω αν. Ωραία. Ελπίζω να μην είναι παροδικό αυτό. Πάντως. Όλοι αυτό ελπίζουμε. Ναι, και ανταποκρίνονται ουσιαστικά οι παραγωγοί στη ζήτηση. Γιατί προσφορά και ζήτηση είναι το. Έτσι ακριβώς. Προσφορά και ζήτηση είναι όλα. Ωραία. Αντίστοιχα είναι μειωμένη η μεγαλόκαρπη ντομάτα φελουγαλιού μισινιά. Και τα πιπέρια είναι. Στις γενικές γραμμές τα πιπέρια είναι τα ίδια. Ξεφεύγει το φλωρίνης. Το φλωρίνης ανεβαίνει. Το οποίο πάλι ανεβαίνει γιατί είναι ένα δυναμικό προϊόν, υπάρχει ζήτηση. Και νόστιμο, έτσι. Δηλαδή, αν παρατηρήσουμε και τα δύο προϊόντα, και το ντοματίνι και η φλωρίνη, είναι προϊόντα που είναι έχουν νόστιμο. Γεύση, είναι νόστιμα. Μήπως αυτό είναι ένα καμπανάκι να δούμε. Βέβαια, γιατί η ντομάτα, ας πούμε, τώρα μεταξύ μας που τα λέμε, η ντομάτα έχει χάσει, ή κάποια υβρίδια τέλος πάντων έχουν χάσει τη γεύση τους. Δεν είναι δηλαδή τόσο γευστικά. Μαρία, τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια της ντομάτας. Πώς να το πω, περνάει μια κρίση γιατί δεν υπάρχουν νόστιμες ντομάτες. Δεν υπάρχουν πολλές νόστιμες ντομάτες. Και αν δούμε τα υβρίδια που επικρατούν και, στο, και στη μεγαλόκαρπη ντομάτα και στο βελανίδι, είναι αυτά που έχουν την καλύτερη γεύση, την πιο αποδεκτή από την γεύση, ας πούμε, από την αγορά. Μάλιστα, οπότε τα εξαγώγημα, αγκούρι, πιπεριές, όλα τα υπεριοδίτε υπόλοιπα. Συγγνώμη, διακόπτω, για τα αγκούρια είναι ακόμα πολύ νωρίς. Το χειμωνιάτικο αγγούρι τώρα αρχίζει στην Ιεράπετρα και στις περιοχές που καλλιεργείται άρβη ψαρή που καλλιεργείται 100%. Τώρα αρχίζει. Στις περιοχές αυτές θα είναι τα πράγματα τα ίδια. Εδώ στην Ιεράπετρα θεωρώ ότι θα είναι πάνω κάτω τα ίδια με πέρυσι το αγγούρι. Ίσως λίγο μειωμένο, αλλά είναι... Εντάξει, όλα αυτά να μην επηρεάζουν τους φίλους είναι προβλέψεις. Όχι, έτσι. Είναι, είναι η τάση μέχρι τώρα και τα στοιχεία που εσείς έχετε μέσα από το φυτώριο για το πού πάει η φετινή καλλιέργεια. Αλλά ξαναλέω για να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο και αυτά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Στοιχεία που θα μπορούμε να δείξουμε τέλος Οκτώβρη τέλος μας δίνεται. Μετά τις 15 του Οκτώβρη θα μπορούμε να πούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια τι έχει μπει και τι δεν έχει μπει και τι. Ωραία. Τώρα, αλλαγές, έτσι είπαμε ότι έχει φέρει η πανδημία αυτή πάρα πολλές. Αυτό το βλέπουμε και στη ζήτηση των προϊόντων. Είδαμε παράδειγμα τον ντοματίνι κτλ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, ας πούμε, έχετε δει κάποια άλλα σημάδια για άλλες αλλαγές στην ζήτηση, στον καταναλωτή. Και αν ανταποκρινόμαστε εμείς αυτή τη ζήτηση ως... Τώρα βέβαια, έχετε μια γενική σφαιρική εικόνα, γι' αυτό ρωτώ. Είναι μια κατάσταση στην οποία κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για το τι θα γίνει. Ας πούμε ένα παράδειγμα, αυτό που είπαμε για τη ζήτηση στο βελανίδι, αν συνεχίσει το lockdown που ξέρουμε όλοι, το βελανίδι πάλι θα πουληθεί, πάλι αυτό, γιατί είναι, είναι η δύναμη του σούπερ μάρκετ που το τέτοιο ένα. Οι παράγοντες είναι πολλοί και κάποιοι είναι απρόβλεπτοι. Ωραία.
Οπότε ας μην κάνουμε τέτοια. Πάμε λίγο στους σπόρους, Νικό μου. Είμαστε εντάξει, είναι όλοι ελεγμένοι? Για πάμε εκεί, γιατί έχουμε φέτος και πέρυσι και το κίτρινο καρούλι, την ίωση αυτή, πως τη λέτε, την περίεργη. Έτσι και αρκετά άλλα βακτήρια και ιώσεις. Τα πιστοποιημένα φυτόρια δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Αλλά από πέρυσι έχουν αρχίσει μια διαδικασία όλοι μας και προσέχουμε πάρα πολύ το σπόρο που βάζουμε μέσα στα φυτόρια μας. Όσον αφορά όλα τα σπόρια γίνεται έλεγχος, αλλά ένα παραπάνω τώρα στην ντομάτα και στην πιπεριά με την καινούργια ίωση που μπήκε και αυτή στη ζωή μας. Και είχαμε πέρυσι τέτοια κρούσματα στις ντομάτες, όχι στην πιπεριά δεν είχαμε, αλλά νομίζω στην σε κάποιες δεν έχει μεμονωμένες περιπτώσεις. Στις ντομάτες είχαμε κάποιες περιπτώσεις που επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά. Εντάξει, πιθανόν. Λίγες όμως, ευτυχώς. Λίγες ευτυχώς και είναι μια. Για την περιοχή μας πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο ότι ξεκίνησε από κάπου αλλού και εμείς ήμασταν παραπάνω ενημερωμένοι από όλους. Γιατί συνειράπητα θα περίμενε κανείς που ένας παραγωγός είναι δίπλα στον άλλο να υπάρχει μεγαλύτερη μετάδοση ή οτιδήποτε. Η παραγωγή είναι πολύ υποψιασμένη, κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους. Εκεί τώρα πρέπει να μας δώσετε εύσημα, γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο το είχαμε ανακοινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Αυτό ακριβώς. Έτσι, και δεν το κρύψαμε κάτω από το χαλί, όπως έχουμε μια συνήθεια τέτοια να τα κρύβουμε. Ενημερώθηκε ο κόσμος. Η έλεγχη είναι συνεχής και από τις διευθύνσεις γεωργίας έρχονται συνέχεια και καλά κάνουν οι άνθρωποι τους. Μας βοηθάνε και εμάς πάρα πολύ αυτή η ελέγχη, γιατί είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Κύριε Τζανιδάκη, πώς γίνονται αυτοί οι έλεγχοι? Γιατί είναι τα σπόρια που παίρνετε από όλες τις εταιρείες, τις πολυεθνικές, τις μεγάλες, σίγουρα τα ελέγχουν και σίγουρα καμία εταιρεία τέτοιου βεληνικού τέλος πάντων δεν θέλει να βγει κακή φήμη, ας πούμε, στο όνομά της. Το ελέγχει η εταιρεία με διάφορες απολυμάνσεις και λοιπά, πόσο γνώ. Εσείς πώς το ελέγχετε? Ξαναγίνονται, ας πούμε, δειγματοληπτικοί έλεγχοι από σε εμάς, πώς το κάνετε? Δεν μπορεί να γίνει ένας έλεγχος, ένα σπόρο. Όταν από το 1η-1η του 20 ότι σπόρος πουλιέται στην ευρωπαϊκή αγορά, έχει πάνω στο φάκελο υγειονομικό διαβατήριο αναμονάδα συσκευασίας προϊόντος. Για να πάρει ο σπόρος αυτό το υγειονομικό διαβατήριο υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι που έχει περάσει με επιτυχία και το έχουν. Εντάξει, η έλεγχη είναι δειγματοληπτική πάντα. Πολλές φορές ξαναγίνεται, οι ίδιες εταιρείες στέλνουν μια παρτίδα σπόρους και την ξαναλέγχει ένα Ινστιτούτο, όπως τον Μπενάκι, όπως ένα Ολλανδικό που έχουν την ίδια του ίδιου βεληνικού εργαστήρια. Από εκεί και πέρα, εμείς πάλι σαν φυτώριο πάλι παίρνουμε φυτογενειακό διαβατήριο αναμονάδα προϊόντος. Ανακούτα φυτών που φεύγει μέσα από το φυτώριο πάλι υπάρχει φυτογενειακό διαβατήριο. Εμάς οι έλεγχοι που γίνονται είναι και δειγματοληπτικοί, έρχονται από τη Διεύθυνση Γεωργίας, θα πάρουν φύλλα, θα πάρουν. Και είναι και έλεγχοι που κοιτάζουν τα χαρτιά που έχουμε για τους σπόρους, κοιτάζουν αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής μες στο φυτώριο, όλα αυτά. Δεν μπορείς να πάρεις φυτογενειακό διαβατήριο αν δεν έχει περάσει η Διεύθυνση Γεωργίας. Σωστά. Να πάρεις. Τώρα, συμβουλές για τη μεταφύτευση, γιατί είμαστε σε αυτό το στάδιο, έτσι δεν είναι? Παίρνουν τα φυτά τους η παραγωγή, αυτά που έχουν παραγγείλει, το υβρίδιο, εν πάση περιπτώσει, που νομίζουν ότι θα τους αποφέρει μεγάλη σοδιά. Η επιλογή του καθενός είναι εντάξει. Εδώ λίγοι είναι που δεν ξέρουν τι θα φυτέψουν. Νομίζω πλέον οι παραγωγοί έχουν με τα χρόνια μια τεράστια πείρα. Και οι εταιρείες βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και εμείς όσο μπορούμε βοηθάμε. Για να κάνει ο παραγωγός όσο το την καλύτερη επιλογή, την πιο συμφέρουσα για αυτόν. Γιατί όλοι το ξέρουμε, είναι αλυσίδα. Όταν πηγαίνει καλά ο παραγωγός, όλοι μας πάμε καλά. Σωστά. Σωστά. Τώρα, για τη μεταφύτευση, έτσι δύο-τρία πραγματάκια, αν θέλετε να πούμε στους παραγωγούς μας τι να προσέξουν. Δηλαδή, έρχομαι, παίρνω τα φυτά που τα οποία έχω παραγγείλει, είναι οργανωμένα όλα με τις ημερομηνίες από ό,τι έχω καταλάβει. Αν παραλάβετε από εμάς, είναι φυτά έτοιμα για φύτεμα, δεν χρειάζεται να κάνετε παραιτέρω ενέργειες. Εντάξει, ο καθένας παραγωγός βέβαια μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, είτε αυτό λέγεται ένα ψέκασμα παραπάνω, οτιδήποτε, με προσοχή πάντα. Από εμάς φεύγουν τα φυτά έτοιμα για φύτεμα. Καθαρά, υγιή. Να.
τι να προσέξει τώρα πηγαίνοντας στο χωράφι του και αν επηρεάζει, επηρεάζουν και οι καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, αν τα πάρω τώρα και κάνει ζέστη, ας πούμε, και τα φυτέψω. Βέβαια, αν δεν έχει συννεφιά. Έτσι, νομίζω ότι παίζουν πολλά πράγματα καλό ρόλο. Καλό είναι να μην φυτεύουμε σε ακραίες συνθήκες όπως περάσαμε να κάψουμε ένα παρατεταμένο που είχε χρόνια να γίνει. Να. Εγώ προσωπικά δεν το θυμάμαι τόσες μέρες συνεχόμενες με καύσωνα. Εντάξει, οι παραγωγοί πρέπει να προσέχουν αυτό, να μην στρεσάρονται πάρα πολύ τα φυτά κατά τη μεταφύτευση. Mm. Όσο το δυνατόν, λιγότερο στρες. Mm-hmm. Είτε αυτό λέγεται έλλειψη νερού, είτε περίσσια. Mm-hmm. Να μην κάνουμε ούτε υπερβολές, ούτε από την αντίθετη πλευρά, έτσι. Mm-hmm. Είναι ενημερωμένοι λοιπόν και γνωρίζουν έτσι κι αλλιώς τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν κάτι παραπάνω προτείνετε εσείς να κάνουμε. Πρέπει να προσέχουμε αυτό που είπαμε με τις συνθήκες, με τη ζέστη αυτά. Οι δύο πρώτες μέρες είναι οι σημαντικότερες για να πιάσει αυτό που λέμε το φυτό, να κάνει να πουλαδώσει το φυτό, αυτό που λέμε. Έτσι, εκεί πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Σαπίσεις, στρες από τη ζέστη, αυτά είναι τα δύο βασικά στην αρχή. Ωραία. Και ασθένειες, έτσι βέβαια, εχθρούς, να μην φυτέψουμε και είναι το θερμοκήπιό μας γεμάτο με εχθρούς. Ναι, εννοείται τα προληπτικά μέτρα και τα κατασταλτικά, όπως τα κοντεύω να τα μάθω και εγώ που δεν έχω θερμοκήπιο. Τέλος πάντων. Ωραία. Έτσι, τώρα, η παραγωγή μας, Μαρία, εγώ οφείλω να πω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο καλλιεργητικών τεχνικών. Έτσι. Νομίζω ότι είμαστε πιο μπροστά, επειδή έχουμε ξεκινήσει και πιο νωρίς, σαν περιοχή. Λίγο το χάνουμε στο διακίνηση και στην εμπορία, νομίζω. Έτσι. Εκεί νομίζω χρειάζεται. Ανά τα χρόνια αυτό έτσι, η Ελλάδα, είτε σε κατασκευές θερμοκηπίων, είτε σε καλλιέργειες, είτε σε καινούργια υβρίδια, είτε σε καινούργια είδη, έχει πάει πάρα πολύ μπροστά. Αυτό που έχει μείνει πάρα πολύ πίσω είναι η εμπορία. Που ίσως τελικά είναι το σημαντικότερο. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να προσθέσεις. Εμείς θα μπορούσαμε να σε φιλοξενήσουμε εδώ και άλλη ώρα. Υπάρχουν θέματα. Η ισχυρότερη περίοδος είναι για όλους μας. Εγώ να πω ότι περιμένουμε όλο τον κόσμο στην έκθεση. Είμαστε στην κόκκινη ζώνη, στην είσοδο της έκθεσης. Όπως είπες, είμαστε αργυροί χορηγοί. Περιμένουμε όλο τον κόσμο για προβληματισμούς, για να γνωριστούμε καλύτερα, να αλλάξει η ψυχολογία μας. Ωραία. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Να είστε καλή καλά, να είστε σεζόν καλά. Έτσι, και ευχαριστούμε πολύ. Και πολύ. Καλή σοδειά σε όλους τους φίλους παραγωγούς. Αμήν. Αμήν, γιατί αν έχουν καλή σοδειά εκεί, θα αλυσίδα το πρόβλημα, θα έχουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε να είστε πολύ. Καλά, να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.